εγώ κάπω θα βρω. Ας πω κάτι. Μπορεί να έχει ένα playthrough στο YouTube, ξέρω εγώ. Είναι άλλο να το παίζει όμω, έτσι φίλε. Είναι άλλο να παίζει. Παιδιά, στο λέω προσωπική εμπειρία, αλλά στο βάζ. Ναι, και εγώ το έχω παίξει. Χριστούγεννα, με βροχές έξω, με πρωτοχρονιά γονείς μέσα και φίλοι, και εσύ στο δωμάτιό σου με ένα PlayStation 3 και να νιώθεις τον πόνο, ρε παιδί μου, και άλλο να το βλέπεις σε μια οθόνη. Είναι άλλο πράγμα, ό,τι και να κάνεις. Και άμα δεν το έχετε παίξει και δεν πάει να το παίξετε, δείτε το, αλλά αν το έχετε. Και για 70 ευρώ αξίζει να το δώσετε για μένα. Είναι τα καλύτερα παιχνίδια που πέρασαν. Γενικά είναι ότι η Dog βγάζει ωραία παιχνίδια και τα Uncharted. Αυτό νομίζω είναι ο Dog ένα από του λόγου για να πάρει PlayStation 4. Όπω η Bungie και η 343 αντίστοιχα στο Xbox, έτσι και η Naughty Dog. Και για μένα η Naughty Dog είναι πιο πάνω από τι τρει Bungie και τέτοιο, έτσι. Και σε αγαπάω περισσότερο το Halo, που έχω παιδιά στο Halo, έχω ρίξει άπειρε ώρε. Έχω τραυματίσει το κάθε Halo στο Legendary πάνω από τρει φορέ. Τι προάλλε θερμάτισα τα τρία Halo ξανά με ένα φίλο στο Legendary. Το 4 και το επόμενο το 5. Αλλά όπως και να το κάνεις, είναι Naughty Dog βγάζει παιχνιδάρες. Θέλετε Crash, θέλετε Uncharted, θέλετε Last of Us, θέλετε ξέρω εγώ τι άλλο. Ναι, ναι, είναι άπειρα τα παιχνίδια. Naughty Dog και ένα προς ένα είναι όλα μετρημένα στο δάχτυλο, χαμάτα. Λοιπόν, Τζονάρας λέει ότι το Timbo πιστεύει πως είναι το φετινό καλύτερο platform game και από εχθές κατάφερα να δω και φέρω στα γυαλιά. What? Δεν ξέρω αν είναι το καλύτερο. Είπα τη γνώμη μου. Εξαρτάται πώς το βλέπεις. Για μένα είναι το όρι. Πέφτουν στεκάκια. Για μένα είναι πιο όμορφο το όρι από το παιδιά από το τέτοιο. Παρ' όλα αυτά είναι αρκετά καλό και φρέσκο παιχνιδάκι το Timbo. Μπορείτε να δείτε τη γνώμη μου στο δεύτερο βίντεο που έκανα χθες το Timbo. Το απόγευμα το ανέβηκε 7 η ώρα. Δείτε το, ξέρω αν θέλετε να παίρνει τη γνώμη μου. Είναι 10 λεπτά βιντεάκι, είναι gameplay δεύτερη πίστα. Τι PC spec έχετε? Εγώ έχω ένα i7-4770K, μια 760 8GB RAM. Τροφοδοτικό 550W Corsair. Εσύ Γιάννη? Εμένα υπάρχουν κάτι στο Twitch και είναι και αρκετά παλιό. Έχω AMD Phenom 955. Έχω για κάρτα γραφικών μια ATI 5700-5770 και μητρική και τα άλλα τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς τα μοντέλα. Fatality, επειδή η μητρική είναι καινούρια και την έχω εδώ πάνω, είναι η Fatality 990FX Killer της ASRock. Τι άλλο? 8GB RAM. Ναι. Και έχω και ένα κουτί, ξέρεις. Και ένα κουτί. Και το κουτί μου το είμαι πολύ περήφανος. Είναι καινούργιο και ψυχτρά. Ισχύει και εμένα το κουτί. λοιπόν, ο Στάθης λέγεται DayZ. Καλά, ισχύει, νιώθω ξεκέντρα από όλους. Και λέω και από μένα μάλλον. Έχει παίξει 420 ώρες DayZ, αλλά πάντα ήμουν με παρέα 10 ατόμων. Αλλά έχω περάσει όμορφες στιγμές, αλλά και άσχημες. Ναι, έχεις απόλυτο δίκιο. Λοιπόν, Tech with Coffee, ο Στέφανος λογικά λέει Timbo for the win. Μπορώ να πω ότι οι απόψεις μου και επηρεάστηκαν και ταυτίζονται πάρα πολύ με αυτές του Στέφανου. Γι' αυτό, άμα δείτε το βιντεάκι μου εχθές, θα δείτε ότι αναφέρω λόγια του Στέφανου, το οποίο είπε ο ίδιος στο Timbo, The Band of Seven που κάνανε για το PlayStation 4. Νομίζω ότι έχει δίκιο ότι καχά Sega, εντάξει, ξέρει να κάνει platform, παιδιά. Και αυτό που λέω, και λέει και ο Στέφανος, πάντα το βιντεάκι του, νομίζω ότι είναι αρκετά σωστά και γι' αυτό τα έκλεψα σε εισαγωγικά και τα είπα, ας πούμε, εγώ, μάλλον δεν τα έκλεψα, πειράστηκα και τα είπα στο χθεσινό βίντεο. Γνώμη για GTA 5, θέλω δύο να τερματίσω, πάρα πολύ όμορφο παιχνίδι και ειδικά η εκτός του PC μπορεί να σας προσφέρει και πάρα πολλά πράγματα. Μπορεί να πάρετε, αν έχετε να δώσετε 60 ευρώ και θέλετε να παίξετε ένα παιχνίδι, πάρετε αυτό και να έχετε λίγο γερά νεύρα. Ναι, και μπορεί να παίξετε ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι και να σας κρατήσει και για το online άπειρες ώρες. Πέγγι και τα θυμάμαι στα παίξω. Λοιπόν. Παίξω. Ναι. Εντάξει. Απλά. 4 χρόνια ξέρω εγώ. Είναι πράγματα που είναι 4 χρόνια εκεί μέσα. Ισχύει, ισχύει. Εγώ μια Witcher. Εγώ το λοιπόν... Witcher έχω παίξει σε φίλο μου, ξέρω εγώ. Έχω παίξει 5-6 ώρες. Λίγο αυτό και εντάξει είναι επικό. Εγώ έχω μια σχέση. Πες. Έχει, ξέρω εγώ, ένα κόσμο, ρε παιδί μου, δικό του. Δηλαδή. Και γίνονται και τυχαία events τα οποία το κάνουν πιο ζωντανό γενικά όλο το παιχνίδι. Και φαντάζομαι τώρα, ξέρω, ο φίλος μου το έχει τερματίσει μία φορά το οποίο δεν έκανε τα πάντα και τώρα το ξανατερματίζει θέλοντας να κάνει τα πάντα. Ζήνεις για το Witcher 2 τώρα μιλάμε, για ποιο το 3, Witcher το 3, μιλάμε. Το 3. Α, το 3. Ναι. Το, ξέρω, το τερμάτισε μία φορά, ξέρεις, όλη την ιστορία, το main story, και τώρα θέλει να κάνει και side quest και τέτοια. Γιατί έχει και ένα card game μέσα που λέγεται Gwen. Δεν ξέρω αν το έχεις δει. Αλλά γενικά είναι ωραίο. Και επίσης δίνει και πολλή ελευθερία το παιχνίδι. Ισχύει, ισχύει.
Εγώ πάλι έχω μια σχέση. Άτομα, εγώ πάλι έχω μια σχέση μίσους αγάπης. Δηλαδή το Witcher 2 μπορώ να πω ότι το έχω βαρεθεί όπως και το 1, παίζοντας περίπου 3,5 ώρες. Παρ' όλα αυτά πρέπει να αναγνωρίσω ότι είναι παιχνιδάρες. Και όταν βρω κάποια απαραίτητα χρήματα, θα του δώσω μια μεγάλη ευκαιρία του Witcher 3. Ναι. Δεν το έχω παίξει ακόμα, οπότε δεν πάει εκφέρω από το παιχνίδι. Από αυτά που έχω δει μου αρέσει όμως, αλλά είπα. Επίσης, πάνω Στάθη, γιατί κάθε και βλέπεις εμάς να παίζει Last of Us. Κλείσε μας και απόλαυσε όλο το παιχνίδι στο έπακρον. Σκότωσε τους, πώς τους λέγανε, clickers. Clickers, ναι. Και λοιπόν, του κάνω γνώμη... σπόλιο, ξέρω, να μην έχει συναντήσει ακόμα. Φαντάζεσαι. Λοιπόν, εμείς έχουμε δύο ωραίες ερωτήσεις για community. Πρώτα, για το flame win του LOL. Το flame win του LOL, για μένα πιστεύω ότι φταίνε καταρχάς πάρα πολύ streamers και γενικά κόσμος ο οποίος το έχει αναπτύξει και όχι τόσο οι άνθρωποι το κάνουν. Και είναι μια μόδα που πουλάει και δυστυχώς θα πουλάει. Οπότε, ξέρω εγώ, παίξτε όσο μπορείτε με φίλους που ξέρετε θα γίνουν αυτά και αυτά τα περιστατικά απλά αγνοήστε τα και προσπαθείτε να διασκεδάσετε όσο μπορείτε. Πατήστε το mute. Αυτό. Και αν είστε ένας από αυτούς, απλά προσπαθείτε να αλλάξετε και να καταλάβετε ότι είναι απλά παιχνίδι και δεν υπάρχει κανένα νόημα ούτε να τσαντίζεστε ούτε να τσαντίζετε τους άλλους. Τώρα, αν πιστεύετε ότι το ελληνικό community μπορεί να αναπτυχθεί. Ναι, και έχει αναπτυχθεί πάρα πολύ, καλώς ή κακώς. Παιδιά, όταν ξεκινήσαμε εμείς. Έχει δείξει την ανάπτυξη στα τρία τελευταία χρόνια. Ναι, εμείς όταν ξεκινήσαμε το κανάλι, είχαν ας πούμε 20-30 κανάλια. Okay, με καλό περιεχόμενο, με πράγματα να δεις. Και μπορεί και λιγότερα. Όχι, εγώ πιστεύω 20 κανάλια υπήρχαν. Δεν ξεκινήσατε και πολύ παλιά. Ναι, ρε παιδί μου, ναι, είχαμε ξεκινήσει από το 12 εμείς ουσιαστικά. Σκέψα από το, ναι, το 12. Εντάξει, υπήρχαν όμως. Τώρα πια παιδιά έχουν πραγματικά εκατοντάδες κανάλια αντίστοιχα, έτσι. Και μην ξεχνάτε ότι έχουν ανέβει τα στάνταρ, παιδιά. Όταν εμείς ξεκινήσαμε, τα 1000 subs. Ήταν. Τι να σου πω, σαν να μου έρθει τώρα και να μου πεις ότι α, εγώ έχω 100.000 subs. Ναι, τώρα τα 1000 subs είναι νούμερο, δεν λέω, αλλά είναι κάτι που υπάρχουν πολύ περισσότερα κανάλια, αλλά είναι πιο προσιτό. Όπως πιστεύω, αν θέλετε όμως σε 5-6 χρόνια τα 80.000 subs θα είναι όπως είναι τώρα τα 5, ας πούμε. Λέω παράδειγμα, δεν ξέρω. Ναι, αφού συνεχώς ανεβαίνουν οι αριθμοί. Ναι. Δεν θα πούμε το story του Last of Us, είναι εξαιρετικό και απλά να το παίξετε. Sorry, τον άρα. Και όλοι στο τέλος, όλοι οι πλάκα κάνουν. Ξέρεις, πεθαίνει όλος ο πλανήτης, παίρνει όλη την τέπρα κάνω. Δεν μπόρεσε να σώσει. Ξέρεις ρε. Πάνω Στάθη δεν έχω ασχοληθεί με το online η αλήθεια είναι. Πες μας με ένα περιπτικό αν αξίζει όσοι. Δεν ξέρω αν το... Αφού με χάλασε, παιδιά, μην βάζουμε σε όλα. Online. Ξέρω εγώ, ναι. Στα πάντα online, γιατί για να πάρεις όλα στο βάζω online. Είναι driven story game 100%. Ναι, ξέρω δηλαδή, εγώ σαν πες το Call of Duty έχει 6 ώρες την ιστορία ή το πέρυσι ναι, για το online κυρίως, ξέρω εγώ, ναι, παίξε ιστορία λίγο. Όχι, στο Call of Duty βγάλω την ιστορία στα Titanfall και βάλε μόνο online, με αν πειράξει, αλλά όχι στο Last of Us online. Θα μου πεις, αν προσέξουν το παιχνίδι δεν βάλουν και online. Ναι, το δέχομαι, αλλά φανταστείτε να μην είχαν αφιερώσει τις 20 ώρες online και ξέρω εγώ να τις βάζανε και σε άλλο έξτρα περιεχόμενο. Τι ωραία αυτά ή σε καλύτερα γραφικά, σε καλύτερα animations, σε καλύτερο level design. Γιατί εγώ προσωπικά βρήκα κάποια σημεία του παιχνιδιού τα οποία δεν ήταν τόσο όμορφα. Είχε κάποια πολύ πολύ μικρά bugs ή δεν φόρτωνε καλά τα textures. Είναι φτιάχνα να σου πει. Με τους clickers, αυτούς τους δυνατούς clickers, πώς λεγόντουσαν, δεν θυμάμαι. Ναι. Αυτά είναι πιο σπαστική που σκοτώνα κατευθείαν. Λοιπόν, ο Warden λέει πολύ δίκιο αυτό που λέει ότι έχει το ωραίο το μικρό community. Όταν βρίσκεις σε κάποιον έναν, ξέρω εγώ, Έλληνα, σου πει: ω αδερφέ, τι κάνεις, πατρίδα, ρε. Ναι. Στάθη, ναι, για μένα είναι τεράστιο field sub for sub, γιατί πολύ απλά δεν θα ανέβεις ποτέ. Και αν ανέβεις, δεν θα σε βλέπουν αυτοί που σε κάνουν sub, οπότε δεν υπάρχει κανένα νόημα. Ναι, βασικά δεν έχει νόημα. Ναι, τώρα τι να σου πω, τακτικές είναι. Βλέπουμε, ξέρω εγώ, ένα. Τα 5, ναι, για ποιο λόγο. Επίσης, Peggy, πώς το έβαλες αυτό. Πλήρωσε. Ωραία, έχει κάνει sub, ίσως κάπου, ξέρω εγώ. Δεν ξέρω. Γεια σου, Jet Roller. Λοιπόν, τι άλλο υπάρχει στην Epsilon. Στην Gamescom. Ναι, η Epsilon 3 είναι πιο παλιά. Dark Souls 3. Dark Souls 3. Α, ναι, είσαι γκέιμπλι από αυτό. Φίλε... Ωραίο φαίνεται. Βασικά φαίνεται να το έχουν βελτιώσει γραφικά αρκετά. Εντάξει, ναι. Δεν πιστεύω ότι τα γραφικά μας είναι το βασικό. Το θέμα είναι το gameplay και η σαπίλα που έχει, ρε παιδί μου. Σαπίλα. Με όσα λάμματα που σαπίλα. Το λέτε σαπίλα, ρε φίλε. Σαπίλα, φίλε, σαπίλα. Είναι παιχνιδάρα, εντάξει, προφανώς. Και
υπογραφή δημιουργού. Περιμένουμε πολλά πράγματα. Ο Κώστας είναι χαρούμενος που το παίζει. Η Πέγκη νομίζω ότι είναι καθαρίστρια, δεν ξέρω γιατί. Λέει, δεν μου μοιάζει. Όχι. Άντε λίγο. Γεια σου, Μακνούμπ. Τι κάνεις? Ναι, ισχύει, Στέφαν, και εγώ αυτόν τον Blast in Ritual of the Night. Τζονάρα, ναι, εντάξει, ο Βασίλης είναι περίπτωση στο Dark Souls. Παιδιά, όταν έκανε το live, πήγα από το μαγαζί να του πω ένα γεια, ξέρω εγώ, και να το ρωτήσω κάποια πράγματα. Και ήταν σε φάση. Το αγαπάει ρε παιδί μου τον Dark Souls και το φαίνεται. Και έχει πλάκα τον Ρεϊτζάρι ο Βασίλης. Δεν ξέρω, μα μου αρέσει, έχει πλάκα. Γνώμη για Dead Space. Wow, ρωτάτε για Dead Space, μου αρέσει. Λοιπόν, Dead Space. 1-2. Φοβερά παιχνίδια. Feeling τρομερό. Horror παιχνίδι. Σταθμός. Dead Space 3. Καλό παιχνίδι, αλλά δεν συνεχίζει αυτό που έκανε το 1 και το 2 και είναι πιο πολύ adventure, όχι τόσο horror. Εγώ δεν έχω παίξει κανένα. Αξίζει, Γιάννη, αξίζει να τα παίξει. Και τα βρίσκεις και φθηνά, νομίζω το 1 το βρίσκεις 2-3 ευρώ, κάτι τέτοιο. Για σου πώς το λέω, όχι, Πέγκη, δεν θα παίξουμε Σίρολαντ. Γνώμη για Μάφια 3. Ου, Φίλιππε, μάλλον μόλις το χάσες. Περιληπτικά, ναι. Θέλουμε αυτόν τον τύπο. Θέλουμε Ιταλό. Αυτή είναι η γνώμη μας, Κώστα. Αυτή δεν είναι. Περίπου, εντάξει. Εγώ θα το παίξω πάντως. Βίδια με gameplay Cataclysm, Mirror's Edge. Οι φαν του καναλιού, να είστε σίγουροι day 1 θα υπάρχει βίντεο ή day 2 και θα γίνει σειρά. Δεν υπάρχει περίπτωση αυτό το παιχνίδι να μην γίνει σειρά στο κανάλι μας. Κάναμε το 1. Μην το δείτε, είναι fail, είμαστε πιο κακοί τότε, αλλά δεν πειράζει. Το 2 το Cataclysm. Το Mirror's Edge το Cataclysm. Το πρώτο κάναμε εμείς. Σίγουρα σειρά και είμαι fucking excited. Δώστε μου και μετά ξέρω εγώ. Κλείστε με και απλά αφήστε με να παίζω με την fake, ξέρω, και να είμαι χαρούμενος. Γνώμη για Counter-Strike, είναι το καλύτερο παιχνίδι ever. Ψέμα λέει. FPS. Όχι. Όσοι παίζετε Call of Duty δεν ξέρετε από FPS. Και έτσι θα ζωντανέψει το chat, Κώστα. Ξέρεις, ναι, τώρα έχει ξανά το βρίσιο μου. Ραφαέλο, ναι, θα μπει στο YouTube. Σολίδιο πρώτα τα στριμάρει, μόλις το κάνει τώρα. Γνώμη για το Feed the Beast, βίντεο του Κωστή. Αναβαθμισμένο Minecraft θέλει ψάξιμο, μπορεί να γίνει πολύ γαμάτο όμως. Ο Γιάννης, όταν τα ξέρει όλα, παίξει παιδιά, μπορεί να σου πει τα πάντα. Στείλτε του inbox το άμα θέλετε, Legit Gaming GR, ξέρετε, inbox τα πάντα ξέρει όλα. Και νομίζω ότι φτιάχνει και ένα δικό του modpack τώρα, αν δεν κάνω λάθος. Το Legit Modpack GR, κάπως έτσι το ονομάζει. Το οποίο θα είναι το καλύτερο όλου του κόσμου. Άμα το έτσι το Γιάννη, τι είναι το modpack κατά που δεν θα ξέρει τώρα. Είναι ένα πακέτο που έχει μέσα mods. Είσαι καλά. Πάνω Στάθη, γνώμη για Infamous Second Son. Το έχω δει όλο, ωραίο παιχνίδι. Αν είχα PlayStation 4 θα το έπαιρνα. Και θα σου πω. Αυτό. Ναι, εγώ τέλος πάντων δεν ξέρω, δεν μου άρεσαν γενικά. Βασικά είχα παίξει το PlayStation 3, είχα παίξει το demo του πρώτου. Και είναι, ξέρω εγώ, σου λέει σαν ένα quest και καλά στην αρχή σκότσε τους κακούς και μετά κάνε κάτι σε ένα τρένο. Και μετά στο λέει αυτό 5 φορές. Σκότσε τους κακούς, κάνε κάτι σε ένα τρένο και μετά το έκλεισα. Και δεν ξαναπήξω ποτέ. Γιατί ήταν πολύ επαναλαμβανόμενο και το βαρέθηκα. Αυτά είναι. Και γενικά δεν με τρελάνε, δεν ξέρω. Ο Τζενάρα ζήνει προσοχές. Προσέξτε ότι θα χάσετε ματάκια να δείτε το μείωση από μένα. Παρ' όλα αυτά μπορείτε να το δείτε γιατί γαμάει. Words of the. Επίσης το βίντεο που κάναμε τις περάλες. Δεν ξέρω αν βγάλαμε το Mirror's Edge από την όμενα playlist, whatever. Πού θα μπει το modpack, είναι τη Launcher. Όχι ρε Blastcraft, τι λες, θα φτιάξει το δικό του και Launcher. Θα σου το δίνει έτσι, αλλά δίνει ο Γιάννης. Ο Γιάννης δεν ξέρουμε καν γιατί λέμε. Εγώ συμφωνώ. Λοιπόν, Warden of the North, ένα γνώμη το Clicker Heroes. Αφήστε με να ρεϊτζάρω. Γιατί κάθεστε και παίζετε, γιατί χάλατε μεγαμπάιτα το ίντερνετ για αυτά τα παιχνίδια. Γιατί, όχι, περίμενε, υπάρχει το Sakamura από τον Μπούτσο, όπως λέγεται. Υπάρχει το Clicker Heroes, υπάρχει το Cookie Clicker. Γιατί χαλάτε γάμο μεγαμπάιτ για να αυτό το παιχνίδι. Αυτό το παιχνίδι κάνει. Δεν με νοιάζει. Έχει αμέσως την πρόοδο. Αυτό είναι που σου κάνει στο κεφάλι. Adventure Captain. Μπαίνει ο Κωστής μια φορά την εβδομάδα και παίρνει αγγελάκια. Αυτό. Γιατί χαλάς κλικ. Καταρχάς, ειδικά. Ειδικά σε Cookie Clicker και αυτά απλά σας γαμάνε τα ποντίκια. Απλά πρέπει να πας ποντίκι 2 χρόνια νωρίτερα γιατί παίζεις μαλακία.
Όχι, 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 όχι. Όχι, δεν υπάρχει. Ναι, 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 κλακ, 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 χάσεις τη ζωή σου. Δεν με νοιάζει. Όχι, 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 τίποτα. Αν μου δείτε μια μπαζούκα για το παιχνίδι, θα πυροβολούσα με την πρώτη. Δεν υπάρχει. Έχω παίξει τη ζωή μου, δεν το λέω ότι. Έχω ασχοληθεί κι εγώ, αλλά όχι, παιδιά. Όχι, όχι, όχι. Είστε μόνοι σας, εσείς παίρνετε κλικ, είστε μόνοι σας. Βρείτε ένα άλλο ίντερνετ, εμείς χαλάτε τα δικά μας μεγαμπάιτ. Εντάξει, ξεκάθαρα γράμματα. Τα δικά σας μεγαμπάιτ από εκεί και τα δικά μας από εκεί. Αυτό. Ω Θεέ μου, ρέτερα και με αυτό. Τα μεγαμπάιτ είναι καλύτερα. Εντάξει. Τα δικά σας μετά σπαταλάς. Minecraft Multiplayer Survival Season 3 πότε? Επειδή έχουμε ένα θεματάκι με το server, δεν μπορούμε να αγοράσουμε εξωτερικού. Μάλλον θα χωστάρουμε από το δικό μου PC, οπότε λογικά τέλη Αυγούστου, παιδιά, θα κάνουμε κάτι. Γνώμη για Watch Dog. True story. True story. Γνώμη για Watch Dog. Είμαι ο δικός άνθρωπος, εγώ και ο Πάρης στον πλανήτη που μας αρέσει αυτό. Το έχω δει δύο φορές εγώ και το έχω τερματίσει άλλη μία. Το άρεσε τόσο πολύ. Ναι. Αυτό δεν είναι μου αρέσει, φτάνει σε άλλο επίπεδο. Εντάξει, μόνο. Κοίτα, είδα. Εγώ ξέρω από ξένο YouTuber. Ωραία, πρώτη φορά. Είδα, άρχισα να βλέπω το Walk Through Gamers. Παράλληλα, άρχισα να παίζω το παιχνίδι. Σταμάτησα το Walk Through Gamers. Τον Gamers, γιατί ήταν, ξέρω, νομίζω, Αύγουστος και δεν θυμάμαι, κάποιος το σταμάτησα, τερμάτισα το παιχνίδι και ξανασυνέχισα το walkthrough των Gamers. Είναι αυτή η φάση και δεν ξέρω, προσωπικά, δεν ξέρω εγώ, μ' αρέσει ρε παιδί μου, εντάξει, δεν είναι GTA, αλλά εντάξει, εμένα μου άρεσε, τώρα εντάξει, να σου πω, έχει και τον Batman μέσα. Αλλά ξέρω, είχα δει το trailer στην αρχή, μου άρεσε, αλλά δεν ξέρω, μετά κάπως έχασα το hype. Γνώμη για Left 4 Dead 2, Γιάννη είσαι Left 4 Dead. Ναι, έχω, αλλά είναι πολύ βαρετό, παιδιά. Αλήθεια, βαρέθηκα. Αλήθεια, δεν σ' αρέσει. Ναι, δηλαδή έπαιζε. Το αγαπάω. Μία, και το αγαπάω. Ζόμπι. Το αγαπάω. Εντάξει, το αγαπάω. Βαρέθηκα μετά, δεν ξέρω. Και έπαιζε με ένα φίλο μου, ο οποίος φίλος μου είχε απορροφθεί, μου λέει. Σκότωνα μία ώρα ζόμπι. Είχε κάποια πρόοδο θέλω στο παιχνίδι. Έτσι. Όχι κι άλλα ζόμπι. Κάτι άλλο, ξέρω. Λοιπόν. Οπότε το Q&A. Το Q&A γυρίστηκε σήμερα. Ελπίζω από εβδομάδα να μονταριστεί και να ανέβει στο YouTube, παιδες. Γνώμη για κακό χαμό, αγαπάμε Στέλιο, μας μισεί ο Στέλιος, παραδείγματος να αγαπάμε. Όχι, εντάξει, αγαπάμε Στέλιο, αλήθεια. Εγώ είμαι από τους πρώτους YouTuber που άρχισα να βλέπω πέρα από το gaming φάση, ρε παιδί μου. Μ' άρεσε και ο Στέλιος και πριν το γνωρίσω προσωπικά, τον γούσταρα πολύ το Στέλιο. Ενώ σαν κανάλι, μην παρεξηγηθούμε. Και τώρα που τα έχω λέει με το Στέλιο. Ξέρεις. Watch Dogs, λοιπόν, καλή ιστορία και καλό gameplay. Για μένα, καλό gameplay είναι σε ένα σημείο. Καλή ιστορία, χωλαίνει, γιατί ενώ έχουν ωραίο concept, παιδιά. Τα δύο τρίτα παιχνιδιού είναι άχρηστα. Μου βάζουν αρχή, ωραίο story, κάνει μια τεράστια κοιλιά στη μέση και μετά ξαναπαίρνει μπρος τα τελευταία τρία τέταρτα του παιχνιδιού. Τρία, όχι τρία τέταρτα χρονικά, 45 λεπτά, τρία τέταρτα της ιστορίας. Black Widow, Chrome Ultimate αξίζει τα λεφτά του γιατί σχεδόν το πάρω. Τάσο είναι ανάλογα τις ανάγκες σου. Αν εννοείς για το Chroma συγκεκριμένα, ναι, είναι το ίδιο με άλλα φωτάκια. Αν τώρα για κάποιο λόγο βρει το Ultimate πιο φθηνό από το Chroma και δεν σε ενδιαφέρει τα φωτάκια, χτύπα εκείνο. Αλλά τώρα να μην έχεις τα φωτάκια. Εντάξει, έχεις μόνο πράσινα φωτάκια. Ρε παιδί μου, θα έχεις πράσινα φωτάκια, δεν θα έχεις πολύχρωμα φωτάκια. Το γούσταρα πολύ το Στέλιο. Πατερός 2015. Καταρχάς είπα το γουστάρα πολύ το Στέλιο. Μην τα γράφεις λάθος. Γνώμη για Five Nights at Freddy's. Δεν έχω ασχοληθεί ποτέ. Έχω δει κάποια βίντεο. Διάφορο, ωραίο παιχνίδι όμως. Ωραίο παιχνίδι, αλλά διάφορο. Ωραίο, είναι απλά, ξέρω εγώ. Τώρα έχουν βγάλει 4. Ναι, το έχουν χέσει λίγο βασικά. Είναι χειρότερο και από το Assassin's Creed, ρε παιδί μου, πια το. Ναι, εντάξει, όχι, δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό να βγάζεις κι άλλο παιχνίδι. Απλά είναι εξίσου καλό ή καλύτερο από το προηγούμενο. Αυτό. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε άλλα 10 λεπτά. Το ξέρω ότι σας αναχωρούμε και δεν θέλετε να παίξετε Minecraft. Τι, ναι, 10. Ναι, ναι, να παίξω διαφημίσεις. Σε 10, σε 10 διαφημίσεις. Ναι, παιδιά, 10 λεπτά είναι το πράγμα να φύγω εγώ προσωπικά γι' αυτό. I am back. And we are gone, ξέρεις. Φαντάζει. Τρολαλαλαλα, και κλείνουμε τώρα. Τώρα εμείς από Gamescom τι άλλο έχουμε να πούμε. Γιατί ήταν για Gamescom. Απλά μ' αρέσει το chat σήμερα είναι ρε παιδί μου. Έτσι γουστάρω chat ρε φίλε. Δώσε πόνο ρε chat. Πόνο chat. Έτσι άμα βαράτε εμάς πότε θα έχει πλάκα όταν είναι πόνο. Πόνο στο chat πόνο. Όχι στο chat, μην βαριέσαι μεταξύ σας. Πείς δεν έχει πλάκα. Τι άλλο έχει. Κοιτάω τώρα, δεν μου ζω τίποτα άλλο για το. Δεν θυμάμαι εγώ κάτι άλλο. Δεν ξέρω ρε φίλε. Το Mad Max περιμένω να δω τι παιχνιδάκι θα είναι, δεν ξέρω. Α, και ένα άλλο αυτό που λέγαμε πριν. Το Quantum Break, το Quantum Break, περιμένουμε αυτό Quantum Break. Όχι, αλλά εγώ αυτό θέλω. Γνώμιζε το Σκιούρο. Θα πάω διακοπές σε 10 μέρες από τώρα, 2 λεπτά από το σπίτι του.
Και κατά τύχη, ξέρω, θα πήγαινε εκεί πέρα που είναι, απλά δεν ήξερα τι μένει και ακριβώς. Και θα έχει πλάκα. Γνώμη για το γαμάτο community του LOL. Ναι, γαμάτο. Αυτό. Είστε Happy Fallout 3, εννοείται φίλε. Και πάμε 300 ώρες gameplay. Ποιος έχει σχολεί? Ναι, λοιπόν, ο Tech with Coffee. Στέφανε, εσένα φέρεστε στο τέτοιο. Δώσ' μου αυτό για να το σκεφτώ και να το βρω. Μισό. Λοιπόν, ο Στέφανς έκανε μια πολύ ωραία παρατήρηση. Αναφέρεται, αν δεν κάνω λάθος, το Crackdown 3, το οποίο. Τι είναι το Crackdown 3? Το Crackdown 3 θα μεταστρέψει από όπου θα καταστρέφεται, και επειδή το Xbox One δεν μπορεί να υποστηρίξει την υπολογιστική ισχύ να το κάνει αυτό, θα επικοινωνεί με server online και ουσιαστικά, ρε παιδί μου, θα παίρνει δύναμη από άλλους server για να βοηθάει. Και νομίζω ότι υπάρχει. Θα παίρνει την εικόνα. Ρε παιδί μου, τα physics θα παίρνει. Επίσης θα βαράσει μια σφαίρα, θα κάνει τρύπα στον τοίχο και θα πετάει και τη σκόνη. Αυτό το πράγμα είναι φοβερό. Και λέει ότι κάποια στιγμή ξέρω καταστρέφεται εδώ και ο πόλη και χρησιμοποιεί 9 φορές παραπάνω από τη δύναμη του Xbox One. Κάτι τέτοιο. Αναμενόμενο. Απλά, όπως είπε και ο Δημήτρης από τους Gamers στο χθεσινό live των Unboxholics, με τι ταχύτητες θα γίνεται αυτό στην Ελλάδα? Ναι, είναι και αυτό. Δεν ξέρω, πιο παλιά είχε βγει ένα και καλά σαν κονσόλα. Δεν θυμάμαι πώς λεγόταν. Και καλά έλεγε ότι ήρθε ο θάνατος στο PlayStation και τον Xbox. Ναι. Και ουσιαστικά θα επικοινωνούσε με ένα server, δεν θα έχεις καν CD, DVD, τίποτα. Ναι. Θα έχεις απλά την κονσόλα, θα επικοινωνούσε με server, θα. Ξέρω, είχε διάφορα παιχνίδια. Π.χ. ήθελες να παίξεις ένα, το πάταγες και από το server θα σου έφερε εικόνα μόνο. Καταλαβες. Ναι, απλά αυτό, παιδιά, αυτά είναι για πράγματα στην Αμερική. Εικόνα. Ναι, αυτό. Αν είναι full HD εικόνα, πόση ώρα θα κάνει να έρθει? Και φαντάζομαι ένα frame. Δηλαδή για να παίξεις, ας πούμε, θέση τουλάχιστον 30. Ναι, ισχύει. Για να δεις μια εικόνα, ξέρω. Και μερικά παιχνίδια, ξέρω, δεν τα ευχαριστίες και με 30. Και βέβαια, εντάξει, αυτό πέθανε. Ναι, εντάξει. Στην Αμερική μπορώ να πιάσω τώρα εδώ, παιδιά, στην Ελλάδα, τι να πιάσω. Με την έννοια ότι, ρε παιδιά, άμα το σκεφτείτε με τις ταχύτητες που έχουμε εδώ, δύσκολο κάνουμε stream. Θα στέλνουμε και θα παίρνουμε. Oh well, μακάρι να πιάσει, θα έχει πλάκα. Λοιπόν, ο φίλος Τάσος Άνλο λέει, μπορείς να δεις τη σελίδα στο Facebook, τι σας έστειλα. Αλλά δεν βλέπω κάτι, φίλε, ούτε στα inbox, ούτε στο τέτοιο. Συγχώρεσέ με. Δεν βλέπω κάτι. Για τα άτομα που κάνουν DDoS. Άσκοπα πράγματα. Άλλο ρε μία. Ναι, χαζό. Α, ναι, απάντα σε αυτήν την ώρα. Συγγνώμη για Legit Gaming TR. Ο χειρότερος. Εντάξει, ξέρει LOL το παιδί. Αυτό βγήκε να πει. Και έχει κόκκινο λόγο, ξέρω εγώ. Όχι, δεν πάει έτσι. Είναι παλιό το λόγο, δεν είχα κάνει πολύ παλιά, έμεινε. Και κάποιος έτσι ο Τάσος το έστειλε, ξέρω εγώ, στο PewDiePie για μας. Γνώμη για Hypixel. Περίμενε, μου φορτώνει, ακούστε λίγο. Γνώμη για Celtic GMC. GMC για τον Μπούτσο. Γνώμη Solidius για GMC, δηλαδή εγώ να πω. Α, sorry φίλε, πες. Τρώγονται ρε παιδί μου, εντάξει, με λίγο salt. Πάνω απ' όλα καλή καρδιά. Γνώμη για Hypixel. Καλό σερβερ για αυτούς που παίζουνε. Τζέμι Κασκάζη, ο Legit είναι ο πρώτος σερβερ. What? Όχι, δεν είσαι σερβερ, λάθος. Και μετά οι Gramers. Μα δεν κάνει. Έχω κάνει κόστα 6 streams, πέτε. Όχι. Κυρίως είμαι YouTube. Μάλλον δεν βλέπεις πολλά stream από ό,τι κατάλαβα, φίλε. Αν καταλαβαίνω καλά. Είχα κάνει stream το 12 πάντως. Φίλε, είσαι. Νοέμβριο του 12. Μετά ξανά κάνει το 15. Έτσι κάνω επαιτειακά. Κάθε χρόνο. Έτσι, γιατί τον Dark Legend δεν υπάρχει. Γνώμη για Corinth Gaming. Μένει στην Corinth. Όχι, δεν μετράει έτσι. Καλά. Αλλά θα ήταν Corinth Gaming. Μπορεί να είναι πιο deep το meaning του Corinth. Λες. Γνώμη για απλά deep στο LOL, αυτό πάει για Solidius. Α, εννοείς στο YouTube. Εντάξει. Α, YouTube μετράει. Φίλε, Solidius, αξία. Θα κάνει και Minecraft. Κάνω Minecraft. Κάνει Minecraft. Και κάνει και Bay Grylls. Ναι, Γιάννη, να στο μίξου πάλι. Τι? Τώρα θα κλείσω. Ισχύει. Φαντάζεσαι. Σε φάση, κάτσε ο Γιάννης, είσαι στο chat τόση ώρα. Ξέρεις. Αυτή η μούρη εκεί δίπλα σου δεν έχω καταλάβει. Έπαιξε κάποιο βίντεο του Γιάννη να παίζει δίπλα. Και δεν ακούμε κάτι. Και τελικά ο Τζονάρος Μέρι Κόρινθ, οπότε είχες εσύ δηλαδή δίκιο. Εγώ που το πήγα πιο deep δεν είχα.
Ωχ, τι άλλο, τι άλλο, τι άλλο. Αυτά. 38 άτομα για ένα τυχαίο στρίμ. Νόμιζα Τίντους, αγαπάμε Τίντους. Αν δεν έκανε και elevators που σκοτώνουν στο Zero. Εγώ δεν το χρησιμοποίησα ποτέ. Έχω ούτε πάρει εγώ τρελός, είσαι να πεθάνω. Ωραία, αγαπάμε Τίντους. Το τρενάκι το έχω χρησιμοποιήσει. Δεν το κινητό το έχω δει γάμο ακόμα. Θα μπούμε να κάνουμε ένα Zero Land. Παιδιά, προσπαθούσα να κάνουμε δύο φορές βίντεο Zero Land και καμούσε στο λάγκο σερβερ. Ο Κωστής απλά πέθανε χωρίς λόγο μόνος του. Καλή νύχτα, ναι. Από τώρα. Από τώρα, εντάξει, οκ. Μπορεί να είναι κάπου αλλού. Τι, ναι, και είναι κάποιο στην Ιαπωνία, ρε παιδί μου, ξέρω εγώ. Α, τώρα πες Ιαπωνία. Ο Kim Jong έβαλε την ώρα τη Νότια Κορέα. Νότια δεν είναι εκεί, όχι Βόρεια είναι. Ναι, τι έκανε. Την έβαλε μισή ώρα πιο πριν. Γιατί? Άλλαξε τη ζώνη εκεί πέρα. Μόνο του ανθρώπου. Εντάξει, είδα ξυπνάει μισή ώρα νωρίτερα, ρε παιδί μου, άνθρωπο. Λέει, θα γυρίσουμε την ώρα. Γεια σα. Μιλείτε τη Βόρεια Κορέα. Θα γυρίσουμε την ώρα μισή ώρα πίσω. Όπω. Γιατί, βασικά δεν λένε να κάνει και γιατί. Γιατί. Πού. Ναι. Εγώ πρέπει να κάνω το βίντεο πίκα. Σου λέει, ναι, ισχύει, ισχύει, ισχύει. Δεν ξέρω. Ξέρω, φίλε. Γνώμη για το Take Me to Church. Take Me to Church. Άξελ, ο Χόζιερ ήταν πολύ πιο όμορφο. Πολύ πιο όμορφο. Πολύ πιο όμορφο επειδή είναι καλλιτεχνικά τέλο πάντων. Άρτια, μουσικά. Πριν γίνει τόσο mainstream, εγώ άκουγα και πολύ πριν γίνει mainstream, παιδιά, τον Hozier, που είναι στο τραγουδί του Take Me to Church. Γνώμη για Γούλφι, αν είσαι τον ξαδερφό μου τον μισό. Γιατί. Τάσο, εντάξει, όποτε μπορεί, στείλ το και θα σου πω γνώμη. Στείλ το inbox. So, Jim, Minecraft Cousins. Yeah. Take Me to Church. Γνώμη για Axel, αγαπάμε Axel και τα βίντεο που κάνει. Επίσης, επίσης, ο Axel μέσωσε στο UHC που μου φορά ποτέ. Love you, Axel. Until the end, what? Γνώμη για Wiggle, 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 Wiggle. Γνώμη γιατί τους είπαμε. Γεια σας, γεια. Ελπίζω να φεύγεις. Spider-Man, Batman. Τζονάρα, Σόεψο. Batman, φίλε, Batman. Μα, καταρχάς, ο Batman είναι ο Villain Vigilante. Ο οποίος, φίλε, είναι σάικο. Είναι περίεργο με τα λεφτά. Τι είναι αυτό τώρα. Ενώ το άλλο 15χρονο μαλάκα που απλά τσίπησε μια ράχνη καλύτερα. Ναι, ακριβώ ρε φίλε. Ο τύπο. Ο τύπο. Ναι, ακριβώ. Ήταν κατά τύχη. Ο δικό μου φίλο τύπο. Απλά είχε λεφτά, είχε γκόμενε, ξέρω εγώ, παμάχια. Και όχι φίλε, δεν θα κάνει αυτό. Δεν είναι φλόρο ρε φίλε. Θα πάει στον Ρα's Al Ghul. Δεν έχει ούτε γονεί. Έχει ένα γάμα τον Butler, ο οποίο είναι ο πιο Βρετανό τύπο του. Ever. Και κάτσε που κάτι. Ο Μπάτλερ μαλάκα μένει με τον Μπάτλερ που ξέρει υπολογιστέ, έχει υπηρετήσει στο Βιετνάμ. Και ο Σπάλια μένει με τη θεία του. Ναι, ρε, με φίλοι, τη θεία. Μένει με τη θεία του. Είναι, μοιράζει πίτσε. Είναι πίτσε ή εφημερίδα. Πίτσε. Ναι. Μετά το λέξει εφημερίδα μου. Είναι τόσο άχρηστο. Δεν μπορεί να δει. Είναι σπερίδα, πιτσαδόρο και εφημερολόγο. Είναι παιδί μου στα γκλάμουρου event. Αυτό ρε φίλε. Ο Μπάτμαν ακριβώ. Ναι. Ναι, γιατί ο Σπάιντερμαν έχει να κάνει με τη ζωή του και πήγε το τσίπησε αράχνη φίλε. Είναι ένα βαριέ μου για να πω ωραία, έλα εδώ κουνούπι να γίνω βαμπύρ. Είναι λίγο nerd τύπο. Ήξερα από φυσική και τέτοια. Δεν είναι κανένα τυχαίο. Μιλάμε. Α έρευνε τυχαίο. Ο Αλσί έχει μάλλον καμάθει 20 Mortal Arts. Ολόκληρο Batmobile, μα τι έχει ο Spider-Man, έχει ένα παπάκι, μια βέσπα 50 ράκι εσύ. Ο άλλος είναι με κανόνι. Ο Spider-Man πετάει ιστούς από το χέρι. Κάτι και ο Batman πετάει Batman rank. Κόβει τον ιστό και έχει πέσει ο Spider-Man, έχει πέσει ο Spider-Man. Και μετά ξαναπετάει στο Spider-Man, παπ. Εντάξει, του πετάει τον πυροβολ. Δεν παιδί μου, του κάνει ένα taser και λιποθυμάει. Καταρχήν, ο Spider-Man πήγε στο Spider-Man. Ορίστε, τα λέει και ο Τζονάρας. What? Δεν μπορώ να καταλάβω τι εννοεί, αλλά. Καταρχά, ρε φίλε. Ο Spider-Man τι κακούς έχει, πρόσεξε. Έχει έναν τύπο που γίνεται άμμο. Μαλάκα τον του Ράινερ και γάτα. Ο Sandman, ωραία. Έχει ένα Green Goblin. Ωραία, πρόσεξε. Έχει ένα Green Goblin ο οποίος κάθε φορά πεθαίνει μόνος του. Είναι fail, κάθε φορά αυτοκτονεί. Τον κάνει outsmart. Τι outsmart, ρε παιδί, παίρνει μια σανίδα του skate μπροστά. Ρε φίλε, όσοι είστε Πάτρα, πρώτα έπρεπε να πάει στην Παντάνα σαν να μάθει skate και μετά να θα κάνει το Villian. Λοιπόν. Καταρχά, Dark Slayer, άκουσε λίγο. Έχει κολλάρα έχει ρε φίλε η Catwoman. Ως εκεί έχει τη Mary Jane, μια κοκκινομάλα, πέφτει πάλι πεθαίνει. Εντάξει, μια απλή κοπελίτσα, εντάξει. Ο Venom, μαλάκα, η Μίξα, πού είναι το διάστημα. Ήρθε μια Μίξα από το διάστημα σε αράπικη Μίξα. Πολύ massive Μίξα. Μίλα μου για αυτό ενώ σου βγάζω, μαλάκα,
τον Μπέιν, μαλάκα, του πάνω με τέτοιο. Ξέρα, με που έχει πρόβλημα στις φωνικές κορδές και μιλάει λες. Μην κοιτάς μόνο την ταινία, μην κοιτάς μόνο την ταινία. Και ας πω κάτι, Τζόκερ φίλες, έχει κατουρίσει πριν κάνει βγάλει το πουλί έξω, μαλάκα, Τζόκερ. Αν δεν ήταν ο Heath Ledger θα σου έλεγα εγώ. Τέλος πάντων. Και, ναι, αν πάμε έτσι, μαλάκα, ο Venom τι είναι, CGI είναι, μαλάκα, προχωράει μόνο του, ρε. Είναι τρία τρίγωνα, ρε, μαλάκα, ο Venom. Λοιπόν, υπάρχει ο Electro, ο Dr. Octopus. Τι είναι, Octopus, μαλάκα, ένα hentai επιστήμονας. Εντάξει, και ο Electro, πολύ cool κακός είναι. Άσε, ρε. Ναι. Μαλάκα, το Ra's al Ghul, μαλάκα, που ζει 600 χρόνια και σήμερα τον Electro, μαλάκα. Ο Τζόκερ είναι ένα μαλακή, και ο πατέρας του. Όχι ρε, επίσης ο Electro μαλάκα, κινητή διαφήμιση δεν ήξερα εδώ στο Spider-Man. Εντάξει, ισχύει κατά κάποιο τρόπο. Βασικά το είδα στο Amazing Spider-Man το 2 το οποίο ήταν μεχ. Α, ένας old school, γεια σου είσαι old school. Εμένα δεν είμαι κάτι που κατένα. Δεν ξέρω αν είναι για σούπερ ήρωας ή όχι. Εσύ καταρχάς ξεμέθησες, old school. Γεια σου Στέφανε, ευχαριστούμε πολύ και εμείς κλείνουμε σε ένα λεπτό. Οπότε δεν χάνεις και τίποτα να ξέρεις. Ο Σκουλ επίσης πήξε στο τέλος, ρε. Ένα χεντάι λέει ο άσχετος. Τι βρίζει, ναι, και στο τέλος. Old school, θέλω να πάρεις θέση, ρε μαλάκα. Spider-Man ή Batman. Και θα πει, ξέρω εγώ. Αυτό το θεωρώ πολύ τι είναι. Για Spider-Man. Batman, ρε μουνιά. Έλα, για να μπούμε λίγο όλοι να δούμε ποιο. Spider-Man. Είδες, ρε φίλε, δεν υπάρχει καν Spider-Man. Και πάλι νικάει ο Spider-Man, ρε φίλε. Νικάει. Batman! Να τόσο, αγόρι μου, τώρα θα με γλύψεις ρε φίλε, γιατί είπες Batman. Θα με γλύψεις γιατί είπες Batman ρε φίλε. Θα χωρίσω, θέλετε να μείνετε μόνοι σας. Έτσι. Τι είπα, τέλος. Καταρχάς, πάει 43 viewers. Κοιτάξτε λίγο την μπλούζα και μη μιλάτε εδώ, μόκο. Ο μόνος του ρε και ο Γιάννης μόνος του. Batman. Because I'm Batman. Ο Spider-Man λέει μαλάκα, τι λέει. Της γειτονιάς σας μαλάκα, δεν είναι, κάνει globalized ο Spider-Man. Ο Dark Jr. λέει Hitman και Hitler. Εντάξει, οκ. Okay. Βασικά, ο αγαπημένος μου σούπερ ήρωας είναι ο Gambit από τους X-Men και βγαίνει και ταινία τώρα. By the way, πάω να δω τους τέτοιους. What, old school? Και πάλι το σωστό πολλά μαζί σε 7-4. Καταρχάς ανέβαζες βίντεο old school ή θα ανεβάζεις. Γιατί δεν είδα κάτι σήμερα. Αν φεύγει, 7-4 χάνεται. Ναι, καλά, ο Batman κάνει δικό του τρόπο, ρε φίλε. Ο Batman μόνο. Ο Batman έχει αποχωρήσει, φίλε, γιατί εξαφανίζεται. Ο Spider-Man πάει από κάτι γερανού με σπασμένο πόδι και το βλέπει όλο ο κόσμο και ο Batman μαλάκα πετάει ένα καπνό και φεύγει. Εντάξει, ο Spider-Man είναι πιο έτσι, λαϊκός ήρωας, ρε παιδί μου. Είναι απλά ένα φλόρο με κόκκινο κολάν, μαλάκα. Ενώ ο Batman έχει μπέρτα καταρχά. Ναι, τα κολάν που φοράει ο Batman τι είναι. Δεν είναι κολάν. Δεν είναι κολάν, μαλάκα είναι στολή από. Κολλητά είναι. Είναι 3 fiber αντι toxic με μπέρτα και αυτάκια. Είναι κολλητά. Όχι. Δεν είναι στολή του. Και το χάσμα ο Batman έχει ζώνη να του κρατάει τη μέση. Με gadgets. Με gadgets. Θα πέσει το κολλητό. Ναι. Το πήρε μεγαλύτερο νούμερο, ρε φίλε. Δεν είχε τέτοιο. Ω Θεέ μου. Έτσι, Deadpool. Περιμένω εδώ την ταινία Deadpool. Αυτά παιδιά λοιπόν, αυτά για σήμερα. Εν τω μεταξύ, μαλώνουμε και πήγαν 48 viewers. Θα ξανακάνουμε λοιπόν ένα geek or... Θα κάνουμε ένα τέτοιο να... Θα βάζουμε διάφορα διλήμματα geek. Παιδιά το ψήνετε. Έτσι, ξέρω εγώ θα βάζουμε ρε παιδί μου, Pac-Man vs Tetris μαλακά, άκου τώρα δίλημα. Pac-Man, εμπειρό. Συνοδεύσει άπειρες ώρες τότε. Εντάξει, Pac-Man εννοείται. Ξέρετε, είναι το κλασικό ρε παιδί μου. Γιατί πρέπει να πεις τον άλλο λόγο. Ναι, ναι, ναι. Να γίνεις ο αντίλογος. Λοιπόν, παιδιά, αυτά για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το βίντεο θα ανέβει αύριο το πρωί YouTube. Πατάς το κουμπί τώρα που κλείνει το stream. Ναι, έτσι κλείνει, ξέρεις. Και φεύγουμε. Δεν το λες καλά, old school, όχι μπάσταρδα. Πάσταρδα. Να το λέμε σωστά, φίλε. Πάσταρδα. Όπα, sorry, Stam. Γεια σου, Stam, GR Gamer. Stam, undercode, GR, undercode gamer. Underscore. Bill Gates vs. Steve Jobs, τι θα έλεγες. Αλήθεια. Steve Jobs, εγώ, άντα. Θα σου πω μετά γιατί. Δεν ξέρω, δεν την πάω. Back, το παλικάρι, back fat man. Όχι fuck Batman, back. Αυτό είναι πολύ, είναι καινούριο αστείο το ίντερνετ. Τον αλλάζεις το πρώτο όνομα με το fuck. Δηλαδή, το ξεκίνησα όλο αυτό. Ναι. Σε φάση, παιδί μου. Ξέρω εγώ, είναι όμορφο. Θα σας κάνω ένα νέο overlay.
Έτσι, δεν τους άρεσε. Εγώ το έκανα σε 5 λεπτά, βλέπετε, είναι low budget, ρε παιδί μου. Το production έτσι. Value αυτού του stream δεν είναι τόσο υψηλό. Ναι, ισχύει, ισχύει. Εντάξει, αγαπάμε old school αυτά τα πράγματα. Ναι. Μου είπε ο Κώστας, Γιάννη, θα κάνεις ένα overlay σε 10 λεπτά, έχουμε stream. Ναι, το stream ήταν απλά 5.30 και λέμε stream, ok, φύγαμε, bye bye. Λοιπόν, αυτά. Κάνα περάστε, παιδιά. Αναρωτιέμαι τι είναι αυτό που έβγαλε old school. Μην το γκουγκλάρεις τώρα. Θα το γκουγκλάρω, φίλε, πριν. Τι είναι. Επίσης έχουμε νικητή το Spider-Man με 7-4. Ναι, καλά. Αλλά, λοιπόν, αυτά. Δίνει τρίτσι, ωραίο old school, μου αρέσει. Καλό βράδυ, παιδες. Θα τα πούμε σε ένα επόμενο live με τον Γιάννη που θα τσακωνόμαστε για ένα επόμενο θέμα. Ναι. Θα έχει τσακωμούς πολλούς. Θα γελάσουμε. Bye-bye.